Κουμή σφυρίζει για πρώτη φορά. Βαρέλα τον καταδιώκει εκεί ο Ιωάννου. Βαρέλα περνάει. Έχει χώρο τώρα. Βαρέλα για την ΠΑΕΚ. Τίμερμανς το σούτ, την μπάλα έξω. Χαραλάμπους εκτέλεσε, η μπάλα παίρνει ύψος, η κεφαλιά στα δίκτυα. 1-0 η ΠΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Νάντο στο 14 να είναι αυτός που πετυχαίνει το ιστορικό γκολ για την ομάδα της ΠΑΕΚ στο 14ο λεπτό από την εκτέλεση κόρνερ του Χαραλάμπους. Βλέπουμε ξανά την φάση, ολιγορία και κακή γενικότερα αμυντική αντίδραση από την άμυνα του Εθνικού. Ο Νάντο το εκμεταλλεύτηκε και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, κάνοντας το 1-0. Ποιος καλείται να αντιδράσει, όπως ανέφερε και ο Βασίλης Σιρόπουλος. Η εκτέλεση εδώ, η κεφαλιά γεννάει αντίδραση. Άμεση απάντηση με τον Φόλπρεχτ να ισοφαρίζει με τον ίδιο τρόπο που δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του Εθνικού, με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 17. Η ομάδα της Άχνας απαντά άμεσα με τον Φόλπρεχτ. Ο Ηλίας Χαραλάμπους γίνεται εδώ. Κακή αντίδραση και από την άμυνα της ΠΑΕΚ, όπως είχαμε κακή αντίδραση από την άμυνα του Εθνικού προηγουμένως. Ένα εύκολο και φτηνό γκολ που δέχεται εδώ η ομάδα της ΠΑΕΚ για το 1-1 στο Δασάκι. Σοφαρίζει ο Φόλπρεχτ, η αντίδραση του Ηλία Χαραλάμπους. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Βαρέλα εκτελεί, μπάλα περνάει επικίνδυνα, το σούτ που γίνεται θα σώσει ο Μποκατίνοφ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΠΑΕΚ. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Νίκο Βαρέλα. Προτιμάει χαμηλά την πάσα. Η κεφαγιά που γίνεται στα δίκτυα. 2-1. 2-1 για την ΠΑΕΚ με κεφαγιά από τον Κούρο, ίσως να είναι τον γκολ. Να λοιπόν, ξανά νέα δεδομένα στο 23 από την εκτέλεση κόρνερ του Βαρέλα για την ομάδα του της ΠΑΕΚ. Ξανά και ξανά το γκολ από την κεφαλιά του Ελλαδίτη του Κούρου, το 2-1. Αγώνα πρωταθλήματος ο Κούρος στις 2 Απριλίου το 2017, όταν ήταν στον Ηρακλή. Για να δούμε τώρα τον Ηλία. Ηλία η σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία, η κεφαλιά θα σώσει ο Πρόσεκ. Ο Απτουλάγεφ πρέπει να ήταν και όχι ο Φόλπρεκ, ο οποίος έκανε την τελική προσπάθεια και έσωσε ο Πρόσεκ κρατώντας το προβάδισμα για την ΠΑΕΚ. Εκτελέσει και το κόρνερ, η κεφαλιά έξω. Καλή στιγμή ξανά για τον Εθνικό που μπορείτε να απολαύσετε από τα κανάλια της Cita Vision. Μπαγιά που βγαίνει για τον Ιωάννου, περνάει ωραία ο Ιωάννου, κάνει το γύρισμα στην περιοχή, ο Ηλία δεν προλαβαίνει, πέφτει και μαζεύει ο Πρόσεκ της ΠΑΕΚ. Ιωάννου αφήνει για τον Γκόρουμπετς. Το γέμισμα του Γκόρουμπετς, μπάλα παίρνει ύψος, η κεφαλιά από τον Περατικό στα χέρια του Πρόσεκ, η μπάλα του Ντόμπιακ εκτός περιοχής, ψάχνει χώρο για το σουτ. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Φόλπρεχτ. Χαραλάμπους πάει να βγάλει μπροστά τώρα την ΠΑΕΚ με τον Βαρέλα. Κάνει κίνηση ο Καπαρτής. Καπαρτής στην περιοχή δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Φόλπρεχτ. Ωραία στον Ιωάννου. Μαγιά του Ιωάννου. Ο Πρόσεκ. Με διπλή προσπάθεια για να δούμε. Κόρνερ είναι. Χαμηλά η μπάλα. Ωραίο τσίμπημα για τον Μάριο Ηλία. Ευκαιρία για το 2-2. Μάριος Ηλία καθυστερεί λίγο. Προλαβαίνει, κρατάει η μπάλα, ψάχνει συρρήγματα. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από τον Έσελινγκ. Προβολή του Φραγκέσκου. Τίμερμανς, περατικός. Κερδίζει ο Τίμερμανς και πάει να βγάλει για τον Νάντο. Προϋποθέσει εδώ για την ΠΑΕΚ. Το γύρισμα του Νάντο. Μπάμπιτς στην περιοχή. Κρατάει, ψάχνει στηρίγματα, καθυστερεί λίγο ο Ενόχ, περιμένει. Κλείστηκε, περνάει ο Μπάμπιτς, ευκαιρία εδώ για το 3-1, θα μαζέψει ο Μποκατίνοφ. Χαραλάμπους. Κρατάει μπάλα, ψάχνει, ωραία τον Δημητρίου, ευκαιρία για το 3-1 και θα γίνει
3-1, αλλά είναι ψηλά η σημαία, δεν μετράει τον γκολ, εκτεθειμένος ο Δημητρίου, ο οποίος προωθήθηκε. Να δούμε εδώ την φάση, είναι καλυμμένος ο Δημητρίου. Ο Δημητρίου είναι καλυμμένος, έχω την εντύπωση. Το γκολ θα μετρήσει, 3-1, η ομάδα της ΠΑΕΚ με τον Δημητρίου. Ήταν καλυμμένος, το είπαμε από την πρώτη επανάληψη της φάσης. Ήρθε τον γκολ να μετρήσει κανονικά. Ο Χολ είναι αυτός ο οποίος κάλυπτε τον Δημητρίου που πήρε την assist από τον Χαραλάμπους. 3-1 η ΠΑΕΚ, μία ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στην ιστορία της, στην πρώτη κατηγορία. Νάντο, το σούτ που γίνεται χαμηλά, η μπάλα θα καταλήξει στον Μποκατίνοφ από την προσπάθεια που έγινε από τον Τίμερμανς, η οποία βρίσκει καινούς χώρους και μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Αριστοτέλους εδώ κρατάει κόντρες, ευνοείται, δοκιμάζει το σούτ. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Μποκατίνοφ, από το σούτ του Αριστοτέλους. Το γέμισμα, Ηλία κατεβάζει, Καρασάουσκας ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει, μπάλα έξω. Ασούμπρε, τέλος της αναμέτρησης. Η ΠΑΕΚ θα πάρει την νίκη 3-1 απέναντι στον Εθνικό, εδώ στο Δασάκι. Πρώτη ιστορική επιτυχία για την προσφυγική ομάδα της ΠΑΕΚ